έχει μια πολύ ελληνική φυσιογνωμία, αλλά έχει τέτοιο επαγγελματισμό και μου αρέσει ότι πάει από τη μια δουλειά στην άλλη, του το είπα κιόλας. Δηλαδή μπορεί να πάει σε ένα έργο που είναι για παιδιά, μετά σε ένα musical, μετά σε ένα άλλο, με την ίδια προσήλωση, με την ίδια συγκέντρωση και με την ίδια σοβαρότητα. Γιατί ένα πολύ κακό που έχει συμβεί στους Έλληνες ηθοποιούς είναι ότι είναι μια κατηγορία πολύ δήθεν, και εγώ δεν φοβάμαι να πω τα ξέρεις αυτά που πιστεύω, που είναι οι αίριες και οι ιερείς της τέχνης που δουλεύουν μόνο μεταξύ τους και μόνο σχολιάζουν, και άλλοι που είναι υποτίθεται η πλέμπα, και υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία, οι αληθινοί επαγγελματίες, όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι ο κρατερός. Και έτσι είναι αυτά τα παιδιά που λέω. Επειδή σε ρώτησα για τη Μαριτίνα, είμαι πολύ περίεργος και μιλήσαμε πριν για τη σχολή. Επειδή πλησιάζουν και τα χρόνια. Mm. Και σου λέει, μαμά, θέλω να έρθω να γραφτώ στη σχολή. Τα χρόνια πλησιάζουν, εσύ τρελός. Για τη Μαριτίνα. Τι λες, κανένα. Σιγά-σιγά θα πρέπει να διαλέξει επαγγελματικό. 13 ετών είναι. Δεν γιατί έχουμε διαλέξει ακόμα. Εντάξει, 4 χρόνια θα πρέπει όμως. Ναι, πραγματικά. Σωστά το λέει ο Παύλος. Είστε αρνητικοί στο να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα. Καταρχήν δεν τη βλέπω να έχει τάση για ηθοποιό. Οπότε δεν χρειάζεται να μπω σε αυτό τον προβληματισμό. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνα, μου αν μου έλεγε θέλω πολύ να γίνω ηθοποιός και το πίστευε, θα της έλεγα γίνε. Όπως εγώ δεν ρώτησα κανέναν, και ενώ ήμουν μια πολύ καλή φοιτήτρια στη φιλοσοφική και ο μπαμπάς μου μόνο ηθοποιό δεν με έβλεπε, εγώ του είπα άνοιξε τηλεόραση να με δεις με τον Αλεξανδράκη.